Λοιπόν, να συνεχίσουμε γιατί έχουμε πάρει το χρόνο από τους υπόλοιπους καλεσμένους μας, κύριε Κεκέρογλου. Ναι, δεν θα ασχοληθώ, κύριε Σουρμελίδη, με τις αναλύσεις περί συντάγματος του κυρίου Πανταζή, γιατί όσοι συνταγματολόγοι ξενυχτούν μαζί μας και τον άκουσαν, μάλλον θα αμφιβάλλουν για τα πτυχία τους. Δεν μπορείς με αντισυνταγματικό τρόπο να λες ότι εφαρμόζεις το Σύνταγμα, παραβιάζοντας το ίδιο το Σύνταγμα. Γι' αυτό, λίγο κάλμα. Οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, για να ξεφύγουν από αυτό το σκόπελο, είπαν ναι, και τι να κάναμε, αφού η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε να συγκροτηθεί το ΕΣΟΥΡΟΥ. Δεν είπαν καν τα επιχειρήματα τούτα. Δεν ακούστηκαν. Έρχομαι όμως στο θέμα το μεγάλο, το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή πριν το διαγωνισμό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αμφισβητήσεις, σκιές, καταγγελίες, επώνυμες και με στοιχεία που παρουσιάζουν και κάποια μέσα και κάποιοι άνθρωποι σε σχέση με το πόθεν έσχεση του κυρίου Καλογρίτσα. Οφείλει η κυβέρνηση και οφείλουμε όλοι να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να δώσει το πόθεν έσχεση άμεσα όλων των υπερθεματιστών σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα, προκειμένου να ελεγχθεί άμεσα πριν προχωρήσει οποιοδήποτε άλλη διαδικασία. Αυτό νομίζω θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, θα διώξει τις σκιές και θα φανεί ποιος πραγματικά είναι σύνομος, ποιος πραγματικά δικαιούται να συνεχίσει σε αυτό το διαγωνισμό ο οποίος έχει στηθεί. Το στήσιμο του διαγωνισμού δεν έχει να κάνει με μικροδιαδικασίες μόνο. Έχει να κάνει και με το στόχο από την αρχή να περιοριστούν σε 4 τα κανάλια, να υπάρξει μια χειραγώγηση ευκολότερη κατά την άποψη της κυβέρνησης. Νομίζω ότι θα το πράξει. Δυστυχώς δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέσα με τα οποία πληροφορείται ο κόσμος και δεν θα της προσφέρει τίποτα ακόμα και αν καταφέρει να κάνει 2 τα κανάλια ή και κανένα, να έχει μόνο την ΕΡΤ. Η κατάρρευση πολιτική και κοινωνική της κυβέρνησης δεν μπορεί να αναστηλωθεί με τέτοιες μεθόδους. Με αλλαγή πολιτικής, ίσως, εάν τώρα το δει και αλλάξει ρότα, ίσως μπορέσει να αντιμετωπίσει τη φθορά την οποία έχει. Σε σχέση με το θέμα που αναφέρατε από την αρχή, μια και πήρα το λόγο, θέλω να πω ότι εμείς, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, έχουμε ζητήσει εδώ και μέρες, δια του εκπροσώπου μας στην Επιτροπή στην Εξεταστική, του Ανδρέα του Λοβέρδου, να έρθει στη Βουλή άμεσα το πόρισμα των ελεκτών, των Ευρωπαίων ελεκτών, για την Τράπεζα Αττικής. Γιατί ήδη είχε γίνει εξέταση της Τράπεζας Αττικής σε σχέση με τα κόμματα και τα μέσα. Αλλά τα μέσα, τα προηγούμενα, πώς είχαν δανειοδοτηθεί. Είχε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς που λέει για 13 εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ναι, νομίζω ότι το κάψε το πρωτοσέλιδο σήμερα ο Γιώργος Κουρής. Έκανε λάθος, διότι αυτό ήδη είχε υποθεί στην Εξεταστική, δεν είναι κάτι καινούριο. Σήμερα παίζει. Πολλά ο Γιώργος σήμερα παίζει. Ο Γιώργος ο Κουρής αδικείται που δεν πήρε κανάλι, διότι οι επενδύσεις που έχει κάνει στη Γεωργία στην Κεφαλονιά είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας από αυτά που παρουσίασε ο Καλογρίτσας. Και επιπλέον, αυτό το οποίο σήμερα παίζει είναι τα δάνεια του νεόκοπου καναλάρχη, τα οποία δεν εξετάστηκαν από την Επιτροπή, τα 127 εκατομμύρια που. Ναι, αλλά είχαν δοθεί και από πριν. Από ναι, 11, είναι, έτσι, μισά, μισά είναι. Έτσι. Μισά είχαν δώσει πριν, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο έλεγχος της Τράπεζας Αττικής για το 2014 ήταν στα χέρια του Χρήστου Σπίρτζη, του κουμπάρου. Εγώ δεν μιλάω για εμπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά σε αυτή τη διαπλοκή. Είναι Χρήστο Σπίρτζη. Έχει όνομα και επώνυμο. Αυτός ήταν πρόεδρος του ΤΕΕ και το 2014. Αυτός έκανε κουμάντο στην Αττική. Αυτός έδωσε και τα προηγούμενα δάνεια. Άρα όλα τα δάνεια είναι από τον κουμπάρο στον κουμπάρο. Δεν εμπλέκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Πήγε να στήσει ένα παιχνιδάκι ο κύριος Σπίρτζης. Εάν ο κύριος Τσίπρας τώρα θεωρεί ότι αυτό μπορεί να το αντέξει και να το σηκώσει στους ώμους του ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα προσωπικό παιχνίδι του κυρίου, κυρίου Σπίρτζη, συγγνώμη, ας το να αφήσει να συνεχιστεί. Αλλά θα έλεγα ότι πρωθυπουργοί που στην ιστορία έχουμε δει να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Όσοι τα άφησαν να κυλήσουν τα πράγματα δίθεν ότι θα εκτονωθεί, το πλήρωσαν αργότερα. Όσοι έκαναν τομή και έξισαν την πληγή που όζει αυτή τη στιγμή,
νομίζω ότι πρόλαβαν καταστάσεις. Και αυτό που πρέπει να κάνει ο Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή να καθαρίσει την πλήση σχέση με το συγκεκριμένο. Δίνοντας σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα το σύνολο των. Για το ποθενέστη. Ναι, για το ποθενέστη, θα το κάνει ανεξάρτητος πιστοποιημένος φορέας για να προχωρήσει παρακάτω. Το θέμα όμως που έχει να κάνει με τη διαπλοκή που έδωσε δάνειο, μα ακούτε τώρα, έδωσε δάνειο η τράπεζα της του Γκαλογρίτσα για να πάει μετά να βάλει τα λεφτά να πάρει την εγγυητική για να την πάει στο κανάλι. Αυτό τώρα. Με συγχωρείτε. Και η υπάλληλος εκεί στο διαγωνισμό περίμενε 40 λεπτά μετά από τηλεφώνημα άνωθεν, όπως είπε, το οποίο καταλαβαίνετε πως έγινε. Καθυστερούμε, ρε παιδιά, εδώ στην Αττική. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα σε αυτό. Υπάρχει θέμα. Και αυτό το θέμα οφείλει ο Πρωθυπουργός να το ξεκαθαρίσει. Πάντως νομίζω ότι την Κυριακή το ξεκαθάρισε, ότι όποιος δεν είναι και δεν μπορεί να δικαιολογήσει. Σε ποια φάση? Τώρα είναι τώρα, η φάση. Τώρα, ναι. Δεν είναι μετά από 90 μέρες που πήγε ο κ. Πανταζής. Τώρα είναι η ώρα να ξεκαθαρίσει. Όχι, λέω ο Πρωθυπουργός την Κυριακή, εγώ άκουσα τι είπε. Εγώ είπα τι λέω νόμος, κύριε Κυρόβλου. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα τηρηθεί η νομιμότητα και θα τηρηθεί. Εντάξει, τώρα εμάς μη μας εγκαλείτε περί νομιμότητας και διάφορες χορηγήσεις δανείων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι τα χορηγούσαν και στα κόμματα τα οποία ανήκετε και εσείς και ο κύριος Οικονόμου. Καλά, τώρα μιλάμε για τα συγκεκριμένα δάνεια. Αφήστε τώρα τα υπόλοιπα. Τα συγκεκριμένα. Αφήστε τώρα τα υπόλοιπα. Καλά το είπατε. Αφήστε τώρα τα υπόλοιπα. Τώρα μιλάμε για τα συγκεκριμένα. Τώρα μιλάμε για τα συγκεκριμένα. Δεν κάνω μαθήματα. Του εισαγγελέ με του κόμματα. Αν θέλετε κι εσεί να μπείτε. Αν θέλετε να μπείτε μέσα στη δίνη Σπίρτζη Καλογρίτσα, μπείτε. Εμείς δεν παίρνουμε. Είτε δικαίωμά σας είναι. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήρε αποστάσεις στην Κυριακή. Εμείς. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήρε αποστάσεις στην Κυριακή. Γιατί άλλα του λέγανε, άλλα του έλεγε ο Σπίρτζης. Το είχε φλωμώσει το ψέμα ο Σπίρτζης με λίγα λόγια. Και είδε ο άνθρωπος ότι δεν είναι αυτά. Ο Αλέξο Τσίπρας είπε ότι θα τηρηθεί η νομιμότητα και αυτό θα γίνει με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ναι. Είχε πει λοιπόν και ο κύριος Τσίπρας ότι κάθε λέξη του συντάγματος και κάθε γραμμή του συντάγματος. Είναι, πώς το είπε, ημερολόγιο. Και είμαστε λοιπόν, κάθε λέξη. Ναι, είμαστε. Και, έτσι ναι, και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι πράγματι, αλλά στην παραβίαση. Στην παραβίαση. Και δεν μπορώ εσείς παρά να μην πω αυτό που έδωσα προηγούμενα. Αυτό που έδωσα προηγούμενα. Να δούμε, για να έχουμε τις προηγούμενες. Θα τους ελέγξετε εσείς. Εσείς θα τους ελέγξετε. Λοιπόν, για να δείτε τώρα. Δεν χρειάζεται να ασχολείστε με τα δικά μου πτυχία, δεν σας πείθουν τα δικά μου. Δεν είπα εγώ για το πτυχίο, είπα για τον άλλο συνταγματολόγο. Για τον άλλο συνταγματολόγο είπα. Λοιπόν, το άρθρο 9 του συντάγματος. Καλά, εντάξει τώρα. Χωρίς εσουρού προχωρείτε σε διαγωνισμό για άδειε. Αυτό, στην οικονομική κατάσταση χωρίς εσουρού σήμερα έρχεστε και κάνετε κριτική. Χωρίς, καλά κάνετε. Χωρίς εσουρού. Στον κύριο Καλογρίτσα που δεν τον υπερασπίζομαι καθόλου και μακριά από μένα όλα αυτά. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πριν υπάρξει ο νόμος του Νίκου του Παπά, εσείς το είχατε λέξει. Λοιπόν, τώρα όταν σας έλεγε το άρθρο 9, τώρα το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην οικονομική κατάσταση. Υποτίθεται θέλω να βάλετε τα μέσα χρηματοδότησης. Η τάξη για σας είναι το λουτσέτο στα μέσα. Πάμε τώρα εδώ. Πάμε τώρα εδώ. Τα τέσσερα, παιδί μου, τέσσερα είναι τα κανάλια που δώσανε, ναι, που ναι. Δώσατε εσείς. Ναι, ναι. Λέτε εσείς οι προσωρινοί. Εσείς τα ελέγξατε τα και προηγούμενα. Οι τέσσερις είναι οκ. Okay. Αυτό θα μας πείτε εσείς. Αφού κάνει το νομικό. Εσείς τώρα θα μας πείτε δημόσια. Το έχετε ελέγξει. Όποιος δεν είναι, προσωπικ... σας εξήγησα. Κοιτάξτε, έχει ελεγχθεί. Έχει βάλει την υπογραφή του κύριος Γκρέτσος. Αν λέω καλά το όνομα, συγγνώμη, Γενικός Γραμματέας. Έχει βάλει την υπογραφή του. Είναι διαδηλώσεως. Όποιος δεν είναι. Κάνετε μεγάλο λάθος. Διαδηλώσεως είναι πριν το διαγωνισμό. Τώρα έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχει μπει τώρα το τίμημα, γνωρίζομαι το τίμημα και τώρα είμαστε... Α, μπράβο. Τώρα λοιπόν, επειδή η Επιτροπή... Επειδή η Επιτροπή... Άκου, έκανα μια συγκεκριμένη πρόταση. Ξέφρασα την άποψη παράταξή μας που λέει το εξής. Επειδή η Επιτροπή που έχει οριστεί δεν έχει ούτε την ιδιότητα κανένας να ελέγξει, ούτε τη γνώση, ούτε τη δυνατότητα, τη νομική. Λοιπόν, θα πρέπει να δοθεί σε αρμόδιο όργανο. Μάλιστα. Μπορώ να κύριε Ζώη, προβλέπετε και αυτό αν η Επιτροπή ναι, ναι. δεν πήρε. Κύριε Παντάζη, σας παρακαλώ. Η ίδια η Επιτροπή κατήγγειλε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής βγήκε και είπε όλα αυτά είναι μαϊμού. Τα είπε. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής δεν τα έπαιρε, παιδιά. Σοβαρά το λέτε. Θα ήταν άλλη κυβέρνηση τώρα. Το ακούσατε θα... αυτό το πράγμα. Ότι όλα... Τον άκουσα στην τηλεόραση, στο γυαλί. Στο γυαλί τον άκουσα. Στο γυαλί. Ακούσατε αυτό το πράγμα. Βέβαια. Ο ίδιος. Βλέπετε, ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε. Και τώρα τι μου λέτε, τέλος πάντων. Δεν τον ακούσατε. Κύριε Ζώη, μπορείτε κύριε Ζώη να πείτε, σας παρακαλώ. Κύριε Καλοκαιρινέ, δείχτε τον κύριο Ζώη και τον κύριο Γέρογλου. Ευχαριστώ. Ναι. Μάλιστα.
Θέλετε να βγείτε. Ναι, ναι, θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Ωραία, θα σας βγάλουμε κύριε Σπίρτζη, θα σας βγάλουμε. Θα σας βγάλουμε τώρα στον αέρα. Ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε τον κύριο Σπίρτζη. Κύριε Καλοκαιρινέ, με ακούτε? Να πάρουμε τον κύριο Σπίρτζη που θέλει να παρέμβει στη συζήτηση για το όλο θέμα. Ναι, ναι, ναι. Για πάρτε τώρα στο κινητό του τηλέφωνο. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Ζώη, προχωρήστε, θα σας διακόψω για λίγο, γιατί είναι τηλεφωνικό. Ναι. Ακούστηκαν πράγματα και ο Σκόπιος, ναι, νομίζω. Και θα συνεχίσετε μετά. Σας ζητώ συγγνώμη. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, θα πω όσο γίνεται πιο σύντομα, ότι ξαναζώ μετά από 10 τόσα χρόνια αυτό το κλίμα της έντασης που έχει βάλει τα πάντα στην άκρη και ξαναγυρίζει στο θέμα των καναλιών. Ακριβώς. Και ό,τι υποκρύβει. Και δικαιούμαι να το πω. Ακριβώς. Διότι εγώ ήμουνα ο εισηγητής του σχεδίου νόμου για το βασικό μέτοχο. Και έζησα και τη μοναξιά της εισήγησης σε μια βουλή όπου πρέπει να το πω σήμερα. Ζήτημα να ήταν 4-5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ψάχναμε να βρούμε ομιλητές. Και από την άλλη είχαμε μια ομοβροντία με τα κανόνια του Ναβαρώνα, από την τότε αντιπολίτευση στο Πασόκ, λαλίστατος ο κύριος Βενιζέλος. Τι έλεγε ο συνταγματολόγος κύριος Βενιζέλος? Λοιπόν, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα των εργολάβων να έχουν και κανάλι. Και ακούω σήμερα, υποκριτικά, εγώ δεν υπερασπίζομαι κανένα καλογρίτσα, αλλά πάει πολύ να ακούω σήμερα αυτούς που τότε, πώς το είπε ο κύριος οικονόμου, βυσοδομούσαν για το δικαίωμα των εργολάβων να έχουν και κανάλι, ναι, κύριε. Λοιπόν, και πώς... Δεν μιλάω, Βασίλη, συγγνώμη, αναφέρομαι μόνο στο ρήμα και σε τίποτα άλλο. Δεν υπενήσουμε τίποτα άλλο για σένα. Λοιπόν, θα έπρεπε κάποιοι τουλάχιστον να είναι προσεκτικοί. Δικαιούται ο κύριος Κιγκέρογλου να κάνει κριτική, γιατί δεν ήταν, νομίζω, ούτε βουλευτής τότε. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αλλά να βλέπεις τότε πρωταγωνιστές. Τον κύριο Λοβέρδο, άλλος συνταγματολόγος. Συμπαθέστατος ο κύριος Λοβέρδος. Να μας λένε επιχειρήματα επί επιχειρημάτων. Θα εκπέσει στα ευρωπαϊκά. Και να κάνουν λόγο. Δεν πήγε ποτέ στα δικαστήρια. Δικαιώθηκε. Και δικαιώθηκε. Συγγνώμη κύριε Στουρνεγίδη, επιτρέψτε μου. Δικαιώθηκε. Δεν το έμαθε ούτε αυτό η ελληνική κοινή γνώμη ποτέ. Ότι δικαιώθηκε. Και εδώ έχουμε δημοσιογράφο. Και νομικούς, και ας κάνουν και παρέμβαση αυτοί που θα ασκήσουν τα τυχεία τους. Συγγνώμη για το αυτή την ώρα. Συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Λοιπόν, δικαιώθηκε και δεν το έμαθε ποτέ κανένα. Γι' αυτό καταργήθηκε. Παρακαλώ να πάρουμε. Θα σας πω τι έγινε λοιπόν. Έγινε λόμπι με εκατοντάδες εκατομμύρια. Αυτά ακούστηκαν και ποτέ δεν διαψεύστηκαν. Λόμπι με εκατοντάδες εκατομμύρια. Για να σπεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως δεν το έκανε ποτέ μέχρι τότε, να λύσει την υπόθεση σε λίγους μήνες. Σε λίγους μήνες. Υπόθεση που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να έρθει νωρίτερα από τα επόμενα 2 χρόνια προς κρίση. Και τότε να δείτε άγχος. Και τότε να δείτε υδρότας. Κόμπους υδρότα. Μπας και αδικηθεί κανένας εργολάβος που μπορεί να μην έχει κανάλι. Λοιπόν, αυτοί κάνουν. Αυτοί κάνουν κριτική. Σήμερα είναι μονίμως. Εργολάβοι δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι εργολάβοι. Εργολάβοι κατά τη γνώμη μου. Μην μου φωνάζετε εμένα. Πρώτα απ' όλα με διακόπτετε. Μην μου φωνάζετε και μην με διακόπτετε. Παρακαλώ. Εργολάβοι κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν φτιάρι και τσάπα. Εργολάβοι είναι όσοι έχουν δώσει οληψίες με το δημόσιο. Και παίρνουν και πιέζουν. Μισό λεπτό. Και όταν δεν παίρνουν, βάζουν τα κυνηγόσκυλα. Είμαι περούκης ή χωρίς περούκης, να πιέζουν και να εκβιάζουν τον πολιτικό κόσμο. Ζητώ συγγνώμη. Και ξέρετε κάτι, προς τιμήν του πολιτικού κόσμου, θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να είναι ενωμένος. Να στηρίζει τη δημοκρατία. Ζητώ συγγνώμη κύριε Ζώη, επειδή είναι τηλεφώνημα. Παρακαλώ. Να στηρίζουμε τη δημοκρατία, τους συνταγματικούς κανόνες, τη διασφάλιση της διαδικασίας. Εγώ είμαι μαζί σας. Και ανεξάρτητος και ανεξάρτητος εκτιμητής των πόθεν αίσιος όλων. Συμφωνώ με τη γνώμη σας. Αλλά να είμαστε και ενωμένοι απέναντι σε μια μοναδική αλήθεια. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε για πίεσης, ότι δεν ξέρει ο πολιτικός κόσμος πόσο εκβιάζεται καθημερινά. Στο τι θα πει και στο τι δεν θα πει. Και προσοχή, γιατί έρχονται τα δελτία των 8. Και τον 8,5 παλιότερα. Ωραία. Και εκεί θα δείτε τι έχει να γίνει. Πάμε στον κύριο. Δεν ξέρουμε αυτή τη διαπλοκή. Πάμε στον κύριο Σπίρτζη στο τηλέφωνο. Κύριε Σπίρτζη, καλησπέρα σας, ο κύριος Υπουργός.
Επειδή αναφέρθηκε το όνομά σας, αναφέρθηκε να συνδέσουμε απλώς, αναφέρθηκε το όνομά σας ότι δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Γεγέρογλου συγκεκριμένα, αλλά είναι μια δική σας υπόθεση. Παρακαλώ, σας ακούμε. Κοιτάξτε, μπορεί όσοι έχουν μείνει στο ΠΑΣΟΚ να έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και προσωπικό μαζί μου και με τους ανθρώπους που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό που ζούμε τον τελευταίο καιρό πρέπει να έχει και γραμμή. Δηλαδή η λάσπη από πάρα πολλές πλευρές και η στοχοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπων πρέπει να αποδεικνύεται κιόλας. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες ζήσαμε το πρώτο επικοινωνιακό τρίκ για να χτυπήσουν την κυβέρνηση που είπαν ότι καταργήσαμε το ασυμβίβαστο μεταξύ εργολάβων και καναλαρχών. Ξέρει όλος ο κόσμος ότι ήταν μία ακόμη φωτοβολίδα που ήταν ψεύτικη, με λάσπη στον ανεμιστήρα. Γινόμαστε βορρά στα συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις εφημερίδες που ελέγχουν. Το τελευταία Κυριακή υπήρχε εφημερίδα που είχε 8 άθρα στο όνομα. Φέρουνε έτσι πολύ μεγάλο όγκο της σύλληψης. Είναι πάρα πολύ καλά αυτά. Εγώ θέλω να πω σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκε, αν το μετέφερα σωστά, για να ξεκαθαρίσουμε και μερικά πράγματα για να σταματήσει η σπέκουλα που ρίχνεται όλο αυτό το καιρό σε σχέση με την Τράπεζα Αττικής. Όπως γνωρίζετε, εγώ υπήρξα πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου από το 2010 μέχρι το 2015. Όχι όλο, τον πρώτο μήνα του 2015, τους πρώτους μήνες, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας μου πρότεινε να μπω στην κυβέρνηση, ενώ ήμουν πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η σχέση μου με την Τράπεζα Αττικής είναι στο ότι έχω ένα λογαριασμό. Δεν έχω ούτε δάνειο ούτε είχα κάποια άλλη συνεργασία ποτέ, επειδή ήμουν πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για να τιμήσω. Είναι το Ταμείο, το Ταμείο Μηχανικών που είναι βασικός μέτοχος. Μάλιστα. Το ΤΣΜΕΔΕ, δεν είναι το ΤΕΕ. Όχι, πρώτο το ΤΣΜΕΔΕ ήταν. Μάλιστα. Και είναι. Και η δεύτερη εμπλοκή που είχαμε την Τράπεζα Αττικής είναι να παλεύω να αντισώσω από όσους το συγκεκριμένο διάστημα πίεζαν το Ταμείο να την πουλήσει και να μην έχει αυτή την επένδυση μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή, επί της ουσίας, να χάσει το ταμείο μας τα λεφτά που είχε επενδύσει εκεί. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε πραγματικά να τα αναζητήσουμε σε όσους λασπολόγους τα επικοινωνούν, αλλά για να έχουμε και εμείς και οι ακροατές που μας ακούν έτσι και μια καθαρή εικόνα, πρέπει να βρείτε και να αναζητήσετε στα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια ποιων υπουργών συγγενείς με τύχα και διακριτών υπουργών στη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής στο συγκεκριμένο διάστημα. Πρέπει να δούμε πόσες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έγιναν αυτό το διάστημα με τον έλεγχο της Τράπεζας Ελλάδος, πόσοι έλεγχοι της Τράπεζας Ελλάδος έγιναν, αν υπάρχουν σήμερα ευρήματα από τον SSM, πρέπει να αναρωτηθεί κανείς γιατί δεν υπήρχαν από την Τράπεζα της Ελλάδος τα προηγούμενα χρόνια, που είναι η αρμόδια ελεκτική αρχή. Τρίτο, πρέπει να δει ποιος ήταν και ποιοι ήταν διευθύνοντες σύμβουλοι της Τράπεζας, σε ποιες θέσεις υπηρέτησαν αυτό το διάστημα, ποιοι ήταν οι συνεργάτες τους και πού πήγαν όταν έφυγαν. Διότι αν έχουμε τοποθετημένο σε αυτό το διάστημα ένα διευθύνοντα σύμβουλο που ήταν πριν πρόεδρος ΣΕΠ και συνέχεια πήγε στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε από εκεί, καταλαβαίνετε ότι κάποιο άλλο είναι το παιχνίδι που παίζεται και κάποια άλλη είναι η ομάδα που σταθερά επιδιώκει η Τράπεζα Αττικής να φύγει από το δημόσιο έλεγχο και να ελεγχθεί από άλλα κέντρα. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, ούτε είχα εμπλοκή στη διαχείριση της τράπεζας, ούτε πρόκειται να έχω, αλλά δεν υπάρχει και όποιος θέλει να πει το αντίθετο να το πει, αλλά να το αποδείξει με ονόματα και διευθύνσεις, γιατί θα τρελαθούμε εδώ, κύριε Σουμελίδη. Δηλαδή, εδώ θα κατηγορηθούμε, ας πούμε, για όλα τα αμαρτήματα που έχουν ή δεν έχουν γίνει στη χώρα, ας πούμε, από τότε που γεννήθηκε. Λοιπόν, άρα, όποιος έχει να κάνει μια συγκεκριμένη καταγγελία, να την κάνει και να την αποδείξει,
Αλλιώς να πάμε και να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες, ποιανών είναι οι ευθύνες, πραγματικά ποιανών είναι οι ευθύνες, τι είχαν τοποθετήσει συγκεκριμένα πρόσωπα και σε ποιο χώρο ανήκουν. Ναι, με απλοϊκό τρόπο, κύριε Υπουργέ, η κατηγορία είναι ότι έχετε σχέσεις στενές με τον κύριο Καλογρίτσα και ότι τον έχετε διευκολύνει να πάρει δάνεια και τον έχετε διευκολύνει να πάρει και την άδεια και ρωτάω, από την Τράπεζα Αττικής. Μάλιστα, μέσω από δάνεια από την Τράπεζα Αττικής και να πάρει και την τηλεοπτική άδεια. Μάλιστα. Αυτή είναι εν συντομία η κατηγορία που σας απευθύνεται. Πώς διευκόλυνα τον κύριο Καλογρίτσα ή οποιοδήποτε άλλο κύριο να πάρει δάνεια στην Τράπεζα Αττικής? Ρωτάω. Πώς διευκόλυνα τον κύριο Καλογρίτσα να συμμετέχει στο διαγωνισμό και μάλιστα να ευνοηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, να υπονοούν οι λασπολόγοι που το διακινούν, είτε είναι από το πολιτικό σύστημα, είτε είναι από τις εφημερίδες, να το καταθέσουν. Εδώ ανοιχτά το πώς. Το να το λέμε μόνο είναι λάθος στον ανεμιστήρα. Λοιπόν, εγώ είμαι στη διάθεση όποιου θέλει, οποιοδήποτε θέλει, οποιοδήποτε, του απλού πολίτη, του μέσου μαζικής ενημέρωσης ή οποιοδήποτε άλλο στελέχος, να μου πει πώς ευνοήθηκε ο καλύτερος Καλογρίτσας. Αν είναι να ποινικοποιούνται οι φιλικές σχέσεις που υπήρχαν ή υπάρχουν για κάθε πολιτικό, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι τρέλα. Είναι παράνοια. Κύριε Υπουργέ, τα πόθεν έσχες των υπερθεματιστών, τώρα που προχωράει η διαδικασία του ελέγχου και βέβαια θα καταθέσουν και χρήματα, θα δοθούν στη Βουλή? Γιατί η αντιπολίτευση, αυτό είναι το αίτημα της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, να τα πιάσουμε από την αρχή. Το ποιος ελέγχει το πόθεν έσχες το ξέρετε. Δεν είναι ούτε υπουργοί της κυβέρνησης, ούτε η κυβέρνηση. Είναι τα αρμόδια όργανα που έχουν οριστεί από τον νόμο και που οφείλουν να τα ελέγξουν. Άρα έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτή η διαδικασία, λέτε. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Δεύτερο, εγώ είμαι φανατικά υπέρ του να δοθούν όλα τα πόθεν έσχες, όχι μόνο στη Βουλή και στη δημοσιότητα. Πολύ ωραία. Όλα. Πολύ ωραία. Και όλοι οι ένεχοι που έχουν γίνει, όχι μόνο στην Τράπεζα Αττικής, αλλά και σε όλες τις τράπεζες, γιατί έτσι να μην είμαστε επιλεκτικοί, και να δοθούν στις αρμόδιες αγγελικές αρχές και στη δημοσιότητα. Και όλα τα πορίσματα για που αν υπήρξαν ή που υπάρχουν για τα δάνεια που δόθηκαν, βέβαια. Γιατί, συγγνώμη που χαμογελώ, αλλά εδώ πέρα όποιος έχει στοιχειώδεις γνώσεις και των ελέγχων και των οργάνων, γεννιούνται πάρα πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, το SSM πήγε και ασχολήθηκε με συγκεκριμένα δάνεια και έβγαλε πόρισμα. Και μάλιστα έβγαλε για τον συγκεκριμένο εργολήπτη που μετέχει και στις άδειες τηλεοπτικών καναλιών. Όχι, θα ήταν καλό να προβληματιστούμε. Λέω εγώ. Βεβαίως, αυτό το πόρισμα και μάλιστα και εμείς αναφερόμαστε σε αυτό και για τα κόμματα και για άλλους. Ναι, αφήστε τα κόμματα. Εγώ λέω για το συγκεκριμένο που παίζουν σήμερα συγκεκριμένα και χθες μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ασχολήθηκε το SSM με συγκεκριμένα ένα δάνειο και βρήκε ότι το ένα δάνειο είναι αυτό. Και αν είναι αυτό, πρέπει να πληρώσουν πραγματικά και να παραπευθούν όσοι ενέκριναν το δάνειο και όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά με προβληματίζει αυτό το ένα, ξέρετε. Όταν έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένους επιχειρηματίες που από τον τύπο, από ό,τι ξέρω, έχουν ανοιχτά φορολογικά θέματα και άλλα θέματα. Δεν μπορεί όλη αυτή η προσπάθεια να είναι μόνο στον έναν που έτυχε να του βαφτίσει το εγγόνι, ας πούμε, ο Υπουργός Κυβέρνησης. Γιατί αυτό, ξέρετε, μας οδηγεί μαθηματικά σε άλλες σκέψεις. Και η σκέψη είναι πώς στοχοποιείται η κυβέρνηση και πώς γίνεται προσπάθεια από συγκεκριμένα κέντρα, λόγω του ότι η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται μαζί τους, για να κάνει ένα φαλκευμένο και στημένο διαγωνισμό για τα κανάλια, να ευνοήσει κάποιον και να συναλλαγεί μαζί του. Η κυβέρνηση αυτό που έχει διακηρύξει και αυτό που κάνει είναι να σπάσει το τρίγωνα της αμαρτίας. Τις τράπεζες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μάλιστα, το οικονομικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Ωραία. Ωραία. Δεν θέλω να μπούμε σε ένα διάλογο, εκτός αν θέλετε εσείς. Μου ήταν καταρχάς πολύ ευχάριστο να μπω σε ένα διάλογο με κάποιους από αυτούς τους συμμετέχους στο τραπέζι σας.
και δεν είχα πρόβλημα να συμμετέχω σε κανένα διάλογο εφόσον θα ήμουν. Ναι, το ξέρουμε ότι έρχεστε και σε πάνελ, αλλά αυτό όχι μόνο. Ναι. Κύριε Γκέρογλου, έχετε κάτι να ρωτήσετε? Θέλω να πω δύο-τρία πράγματα. Γιατί εσείς είπατε ότι. Και να ακούει ο Υπουργός. Το πρώτο, ότι ο ίδιος Υπουργός, μιλώντας στη Βουλή, δήλωσε ότι ο Καλογρίτσας είναι φίλος του. Αυτό δεν το είπατε ούτε σε μια συνέντευξη ούτε οπουδήποτε. Το είπατε στη Βουλή. Η δήλωση στη Βουλή. Δεν το κρύβω. Και σε συνέντευξη δεν το κρύβω. Η δήλωση στη Βουλή είναι, ξέρετε, μήνυμα. Ακόμα και όταν νομοθετούμε, η δήλωση για διευκρίνηση μιας διάταξης είναι, οι νομικοί θα μας το πούνε, κάτι που αξιοποιείται και από τα δικαστήρια. Δεν είναι απλό πράγμα η δήλωση στη Βουλή. Το δεύτερο. Για τα ποθενέσχες, αυτό που είπαμε είναι ότι εδώ και τώρα πρέπει όλων να δοθούν σε ανεξάρτητη αρχή πιστοποιημένη, ικανή να κάνει αυτή τη δουλειά ή στην Επιτροπή της Βουλής εδώ και τώρα να το ελέξει. Όχι του χρόνου, διότι η κυβέρνηση, ξέρετε τι είπε, ότι του χρόνου που θα είναι, λέει, καναλάρχες ελέγχονται για το ποθενέσχες τους. Όχι, για τη διαδικασία του διαγωνισμού. Τώρα, το δεύτερο, τρίτο που θέλω να πω, να κλείσω. Το τρίτο και να κλείσω, να έχετε το λόγο μετά. Το τρίτο είναι ότι απόψε έβγαλε ανακοίνωση ο κύριος Στασινός, πρόεδρος του ΤΕΕ, και βεβαίως το ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο δια της συμμετοχής κιόλας και με ψήφο και τα σχετικά, και κλέξανε ή είπαν τη γνώμη τους, δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Αύριο είναι η Γενική Συνέλευση. Το διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Πανταλάκη. Ναι. Είπαν την άποψή τους. Μέχρι εχθές ο κύριος Μακέδος αρνιότανε, το ξέρετε. Σήμερα άλλαξε άποψη. Και το ΤΕΕ έβγαλε ανακοίνωση. Το ΤΕΕ παίζει πάντα σημαντικό ρόλο για την Τράπεζα Αττικής. Και πολύ καλά είπατε την δικιά σας εκδοχή ότι εσείς πασχίσατε για να τη σώσετε την Τράπεζα Αττικής ως πρόεδρος του ΤΕΕ. Είχατε ρόλο επομένως. Πέραν τούτου δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ότι ο συνδετικός κρίκος και για το 2014 είπα εγώ, και για το 2015 και για το 2016 με την Τράπεζα Αττικής, κατ' εσάς με την καλή εκδοχή ότι θέλετε να τη σώσετε, κατά άλλους με άλλες εκδοχές, κατ' εμένα και με γκρίζες ζώνες, είναι ο Χρήστος Πύρτζης. Τα υπόλοιπα όλα, αυτά είναι μια πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα όλα θα φανούν από τους ελέγχους, από το πόρισμα που πρέπει να έρθει στη Βουλή άμεσα αυτών των ελεκτών των Ευρωπαίων, γιατί έχετε δίκιο, δεν μπορούμε να συζητάμε με διαρροές. Θα πρέπει να έρθει το πόρισμα αύριο το πρωί να δοθεί στα κόμματα. Και απορώ γιατί από την Κυριακή που έγινε η συνάντηση αυτό... είπε ο κύριος Στουρνάρας ότι θα το δώσει αυτό είναι και δεν είναι ακόμα. Αυτό είναι το κύριο Στουρνάρα. Αύριο το πρωί πρέπει να είναι στη Βουλή και στα κόμματα. Αυτό είναι το κύριο Στουρνάρα. Αλλά άστο τώρα. Άστο τώρα. Το διέψευσε ο κύριος. Στο Μαξί μου πήγε. Στο Μαξί μου πήγε. Όχι. Μην μιλάμε όλοι μαζί. Στο σπίτι του κυρίου Σιμίδη. Με περούκα ήταν ή χωρίς περούκα? Δεν ξέρω, ρωτήστε τον φίλο σας. Εσείς που στόπε με περούκα ήταν ή χωρίς περούκα? Κύριε Ζώη, βγήκε μια. Τι γύρευε στο λέγατε προηγουμένως για τους γελίους δημοσιογράφους. Και τώρα έρχεστε και λέτε. Τι έκανε? Αυτό λέγατε προηγουμένως. Λέγατε τους γελίους δημοσιογράφους. Τώρα τι κάνετε? Το αρνεί τον κύριο Στουρνάρα. Σα παρακαλώ. Κύριε Κεγκέρογλου. Προηγουμένως λέγατε για τους γελίους δημοσιογράφους. Να ακούσουμε αυτά που ρωτήσατε. Κύριε Κεγκέρογλου. Αυτά που ρωτήσατε να τα ακούσουμε την απάντηση. Εγώ πάλι δεν βλέπω. Αυτά. Και επειδή. Μισό λεπτό να ακούσουμε και τον κύριο Σπίτι. Άκουσε με και επειδή γνωρίζω. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εντάξει, πάρα πολύ καλά. Εσύ έπαιζες ένα ρόλο στο ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένο, στηρίχτηκες για συγκεκριμένες θέσεις και για πρόεδρος του ΤΕΕ. Τώρα είσαι επιλέξει ένα άλλο δρόμο γιατί σε επιλέξανε, δεν ξέρω ποιοι σε επιλέξανε, ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, σε έβαλε υπουργό, δεν ξέρω ποιοι το προτείνανε. Καλώς, είναι δικιά σου επιλογή. Αλλά όχι λάσπη από την 31-12 στους χθεσινούς, δηλαδή σε μια μέρα άλλαξε και ρίχνεις λάσπη. Όχι, Χρήστο μου. Όχι, Χρήστο μου. Παρακαλώ, μέρα, να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Σπίρτζη. Παρακαλώ. Πάμε πάλι από την αρχή. Για να απαντήσουμε σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Κεγκέρογλου. Πρώτον, εγώ δεν ρίχνω λάσπη σε κανέναν. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Και οι θέσεις μου είναι οριζόντιες θέσεις, θέσεις διαφάνειας και θέσεις που τις είχα πάντα. Δεν άλλαξα εγώ. Αν θέλετε, ούτε ιδεολογία, ούτε πολιτική τοποθέτηση. Το ίδιο είπα και εγώ. Δεύτερο. Ένα. Το κρατούμενο για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Το δεύτερο. Υπάρχουν μερικά λογικά άλματα σε αυτά που είπε ο κ. Κεγκέρογλου. Και ποια είναι τα λογικά άλματα?
ο εκάστοτε πρόεδρος του ΤΕ και το τεχνικό επιμελητήριο οφείλει να υπερασπίσει την επένδυση που έκανε το Ταμείο των Μηχανικών. Να επιβεβαιώσω σε σχέση με αυτά που σήμερα ζητάει το τεχνικό επιμελητήριο από την ανακοίνωση που είδα, ότι τα ίδια ακριβώς ζητούσε και εγώ στον κύριο Στουρναρά, αλλά δεν ξέρω αν ανταποκρίθηκε. Γιατί αν ανταποκρινόταν τότε, δεν θα είχαμε πρόβλημα για τη συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος είτε τότε που ήμουν εγώ, είτε τώρα που είναι ο κύριος Στασινός, να λέει εξονυχιστικό έλεγχο στην Τράπεζα Αττικής, και αυτό έγινε παρουσία και του τότε Γενικού Γραμματέα του ΤΕ, που είναι ακόμη, του κύριου Ακριτήρη, μιλάω με ονόματα, και όλων των διευθυντών της Τράπεζας Αττικής. Συγγνώμη, της Τράπεζας Ελλάδος, που από ό,τι ξέρω δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα, και των ελεκτών. Άρα ο πρόεδρος του ΤΕ, ο εκάστοτε πρόεδρος του ΤΕ, έχει αυτό το ρόλο και πολύ καλά κάνει και ζητάει από την Τράπεζα της Ελλάδος, που εποπτεύει την Τράπεζα Αττικής, πολύ σκληρούς ελέγχους και διαφάνεια. Από εκεί μέχρι αυτό που είπε ο κ. Κικέρογλου, ότι υπάρχει άμεση εμπλοκή, ξέρετε πόσο απέχει. Από πού και ως πού ο πρόεδρος του ΤΕ δεν μετέχει στο Ταμείο των Μηχανικών, που δεν μετέχει στην Τράπεζα Αττικής, που δεν στην καθημερινότητά του δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με την Τράπεζα Αττικής. Πώς λοιπόν μπορεί να είναι ο κρίκος όλων αυτών των πραγμάτων? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ναι. Όπως καλό ερώτημα είναι αυτά τα ερωτήματα που έθεσα πριν. Και μάλλον, να με συγχωρέσει και ο Σπιγκέρογλου, κάνω ότι δεν τα ακούει. Ρώτησα ποιος συγγενής συγκεκριμένου υπουργού της τότε κυβέρνησης, διακριτού, ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ποιος? Ο πρόεδρος και ο διευθύνων της προηγούμενης διοίκησης ήταν παρά την θέλησή σου ως πρόεδρος του ΤΕΕ. Είσαι αντικρούσει τον πρόεδρο. Να μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα. Συγκεκριμένα. Τον πρόεδρο της Αττικής τον είσαι αποκρούσει ως πρόεδρος του ΤΕΕ. Ο εκάστοτε, να σας πω κύριε Γεγέρογλου, για να ξέρετε. Ή είχατε συμφωνήσει. Ναι, να πούμε και για τους ακροατές όμως. Γιατί. Για Τράπεζα Αττικής. Η Τράπεζα Αττικής υπήρχε μία. Ήταν πάντα τράπεζα δημόσιου χαρακτήρα. Πάντα οι τότε κυβερνήσεις πρότειναν τον διευθύνοντα σύμβουλο. Και μάλιστα σε συνεννόηση με το ΤΣΜΕΔΕ και με το ΤΕΕ. Οι τότε υπουργοί οικονομικών δεν είχε απορριφθεί μέχρι ένα σημείο. Από ό,τι γνωρίζω, δεν ήμουν εγώ πρόεδρος. Εγώ όταν κληρονόμησα την κατάσταση στο τεχνικό επιμελητήριο, είχαν αρχίσει και τα μνημόνια και πολύ σκληρές ιστορίες και στον χώρο των μηχανικών και στην ελληνική κοινωνία. Τότε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο πρόεδρος του ταμείου μας, γιατί για δύο κυβερνήσεις τουλάχιστον δεν είχε προτείνει κανείς διευθύνοντα σύμβουλο, και στη συνέχεια η κυβέρνηση Σαμαρά πρότεινε διευθύνοντα σύμβουλο. Έχει συγκεκριμένο όνομα, τεπώνυμο. Πέστε τον κύριε Σπίτζα, αφού ήταν γνωστός τώρα. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, μπορείτε να το βρείτε. Πριν ήταν πρόεδρος στην ΕΡΤ, έκλεισε την ΕΡΤ, πήγε διευθύνων σύμβουλος στην Τράπεζα Αττικής και όταν έφυγε από την Τράπεζα Αττικής, πήγε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτά δεν είναι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Είναι συγκεκριμένα, καταγεγραμμένα, δημόσια. Μπορούν να βρούνε όλοι ποιοι μετήχαν στα διοικητικά συμβούλια της Τράπεζας, τι ευθύνες έχουν, ποιοι μετήχαν στις επιτροπές, στις εγκρίσεις κτλ. Αλλά για όνομα του Θεού, σιγά μην κατηγορήσουμε τώρα τον νυν πρόεδρο του ΤΕΕ για ένα δάνειο ότι εγκρίνει τα δάνεια και μπορεί να ο νυν πρόεδρος του ΤΕΕ, η πρώτη αλλαγή που έβγαλε τα απόψε. Αυτά είναι τρέλα δηλαδή, είναι πραγματικά τρέλα. Ο νυν πρόεδρος του ΤΕΕ, με συγχωρείς, την πρώτη ανακοίνωση που έβγαλε απόψε. Όλο το διάστημα το υπόλοιπο περί άλλων την βάζει. Δεν τα λέτε σε μένα, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να αποκτώνουμε μια στιγμή. Εγώ μιλώ για τη δικιά σας. Θυμήθηκα και το όνομα, Γκίκας Μάναλης. Γκίκας Μάναλης, λέγονταν ο διευθύνων σύμβουλος. Λέω εγώ λοιπόν το εξής, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αν είναι δυνατόν να χρεώνεται ο εκάστοτε πρόεδρος τα δάνεια που δινόταν από την Τράπεζα Αττικής, αν ήταν νόμιμα ή παράνομα, δεν θα έκανε τη δουλειά, θα έκανε άλλη δουλειά. Μάλιστα. Θα είχε πάει σε
εκπρόσωπος του ΣΜΕΔΕ στην τράπεζα και θα μετήσει αν μη τι άλλο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία, κύριε. Λοιπόν, εγώ προκαλώ. Εντάξει, κύριε Γκέρογλου, δεν έχει πλέον. Ανακυκλώνουμε την ίδια συζήτηση που δεν βγαίνει άκρη. Δεν του ξέρετε, δεν του πήρατε ποτέ κανένα τηλέφωνο για τίποτα. Μα αφήστε, δεν με αφήσετε να μιλήσω. Προκαλώ, κύριε Γκέρογλου, οποιονδήποτε να βγει και να πει ότι ο Σπίρτης ως πρόεδρος ΤΕ ή ως υπουργός με πήρε τηλέφωνο για να με πιέσει για να πάρει δάνειο και ως Κεγέρογλου. Λοιπόν, εάν εγώ δεν Τσμέδε έχω πάρει δάνειο για τελειώστε, μένα, ναι, κύριε Κεγέρογλου, από την Τράπεζα Αττικής και το Μουσεάλη Τράπεζα για το σπίτι μου. Θα έπαιρνα για άλλους Τράπεζα Αττικές. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν, μια στιγμή, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι ή έχουν συγκεκριμένη πορεία, δεν φύτρωσε κανένας. Και για να σταματήσει πλάκα, δεν επιτρέπω σε κανέναν όμως, σε κανέναν, να θίγει την ηθική μου, την πορεία μου και όλα αυτά που έχω δείξει μέχρι τώρα. Αν έχει κάποιος να πει οποιοδήποτε για μένα, πολύ ωραία με στοιχεία και να πάμε να τα καταθέσουμε όπου θέλει μαζί με μένα. Αλλά όχι λάσπη στον ανεμιστήρα. Ευχαριστούμε και εδώ. Κύριε Υπουργέ, εάν τότε έφανε και το ΤΣΜΕΔΕ, αγαπητέ Υπουργέ. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνονται άδεια. Δεν είχε καμία σχέση με τους εκπροσώπους που έβανε στην Τράπεζα Αττικής, τότε έχει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Αλλά επειδή κύριε το ξέρετε ότι δεν συνέβαινε έτσι, και ούτε και τώρα συμβαίνει, τότε αφήστε. Τις δηλώσεις για τις φυγές κάνετε όσο δεν έκανα εγώ. Οι εκπρόσωποι, ξέρετε, στα ταμεία από τους συνδικαλιστικούς ή τους επιστημονικούς φορείς. Δεν βγαίνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Δικηγορικού Συλλόγου και λέει να πάνε από την παράταξή μου ή οι φίλοι μου. Προκύπτουν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, από ψηφορίες, είναι από όλες τις παρατάξεις. Εδώ υπάρχουν και έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδας για να τον εγκρίνει καταρχήν. Και αλλιώς τον απορρίπτει. Και υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδας που είναι θεματοφύλακας. Όλα τα χρόνια των μνημονιακά, κύριε Κεγκέρο. Εκτιμώ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, αν ισχύουν αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα, εγώ πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη φούσκα, αλλά αν ισχύουν, τις πλέον σοβαρές ευθύνες εκτός από αυτούς που συμμετείχαν σε αυτά, τις έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτός είναι ο ελεγκτής. Νομίζω ότι είναι σαφές, όλοι περιμένουμε το πόρισμα του κυρίου Στουρνάρα να πάει στον εισαγγελέα, να δοθεί αύριο, να πάει και μετά θα ακολουθήσουν και άλλα πορίσματα. Με συγχωρείτε. Έχετε δίκιο σε αυτό για όλες τις τράπεζες. Συγγνώμη, εγώ θα πάρω πρωτοβουλία. Την Κυριακή ήταν μαζί ο Πρωθυπουργός. Όποιος θέλει έλεγχο όλων των δανείων να γίνει έλεγχο όλων των δανείων, βεβαίως. Είμαστε υπέρ. Εμείς οι δημοσιογράφοι και πολίτες είμαστε υπέρ. Πρέπει να έρθει. Ο κύριος Στουρνάρας το έχει, θα το δώσει. Του SSM είναι. Ο κύριος Στουρνάρας είναι ηλεκτρική αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Σπύρη, και εμείς, κύριε Σπύρη, σας ευχαριστώ και εγώ. Μισό λεπτό είχαμε σταματήσει τον κύριο Ζωή. Θα συνεχίσουμε. Να τελειώνει ο κύριος Ζωής και μετά θα πάμε γιατί έχουμε αδικήσει τον κύριο Σαγίδη. Αυτό δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Όχι, το γενικότερο που είχατε, σας διακόψα. Για το γενικότερο αυτό που σας είπα ήταν ότι καλό είναι να μαζευτούν όλοι όσοι ξεφουλκούν αυτή την περίοδο και να ξαναδούν το δάσος, όχι το δέντρο. Μάλιστα. Διότι διαφορετικά εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να κατηγορηθεί ο πολιτικός κόσμος ότι αντί να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, υπερασπίζεται συμφέροντα, καναλάρχες, εκπροσώπους της ενημέρωσης και πάει λέγοντας. Μέσα σε 30 χρόνια. Θα σας πω μονάχα ένα πράγμα και για να το έχουμε ζήσει τρεις φορές. Είναι η τρίτη. Είναι σημαντικό για τα κανάλια. Τρεις φορές πολιτική κρίση. Για να το τελειώσω. Για να το τελειώσω. Για να το τελειώσω και να σας απαντήσω. Για να μην χάσω τον ήλιο. Θα θυμίσω επίσης ότι η ιστορία του βατοπεδίου, που αποδείχνει μια τεράστια φούσκα, τεράστια φούσκα όμως, ξεκίνησε από το γυνάτι ενός καναλάρχη, ο οποίος όπως έχει γραφτεί κατά κόρον και ποτέ δεν έχει διαψευστεί, ζητούσε την παρέμβαση τότε μεγαλοσχήμονος υπουργού σε ποινική του υπόθεση. Ή δεν το έχετε ακούσει αυτό? Το έχουμε ακούσει. Το έχετε ακούσει. Και έδειχνε μέσα στον Αύγουστο, κατά καλό καιρό, ρεπορτάζ με κάποιον δημοσιογράφο, ο οποίος φορούσε μπουφάν και κουκούλα. Okay. Δηλαδή το ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ γραφόταν Φεβρουάριο που έβρεχε και σου λέει κάτσε να το έχουμε στο σιρτάρι εδώ, για να δημιουργήσουμε το περιβάλλον που θέλουμε. Και πήγε ο Καραμαλής με το σκάνδαλο βατοπεδίου. Θυμάμαι το Μάρκο Μπόλαν και χωρούσε καπαρτίνα όταν έκανε τις καταγγελίες. Έναν ολόκληρο χρόνο στα κανάλια δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε Lehman Brothers, δεν υπήρχε οικονομία, δεν υπήρχε ανάγκη να θωρακιστεί η οικονομία. Δεν υπήρχε πεδίο πολιτικής συνεννόησης. Πού να έρθει ο Γιώργος ο Παπανδρέου να πει στον Καραμαλή
ναι, θα σου επιτρέψω να εφαρμόσεις μια ήπια δημοσιονομική προσαρμογή. Αφού από πίσω έσμπροχναν να τελειώσουμε, λέει, με το βατοπέδιο και τους διεφθαρμένους και τους κλέφτες και τους απατεώνες. Και σήμερα βεβαίως ζήσαμε τη συγκυβέρνηση. Έχουμε ζήσει ήδη τη συγκυβέρνηση των τότε διεφθαρμένων και απατεώνων με τους κατηγόρους και καταγγέλλοντές τους. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, ένα διάλειμμα υποχρεωτικά, ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Σαριγιάννη, τον οποίο έχουμε σαρίδι, τον οποίο έχουμε σαρίδι, γιατί πρέπει να φύγει. Επειδή ήταν εισηγητής, να την κάνω τώρα, επειδή ήταν εισηγητής. Σήμερα με τη διατάξη που ισχύουν, ισχύει το ασυμβίβαστο καναλάρχη και εργολάβου. Εγώ άκουσα τον κύριο Σπίτζα να λέει ότι αυτό είναι. Ισχύει. Ότι μπήκε στο. Πώς το λένε, στο. Πού? Στον ανεμιστήρα. Πώς το είπε, η λάσπη στον ανεμιστήρα. Άρα ισχύει. Είτε δουλειέσαι ο Καλογρίτσας. Τι ξέρω αυτά. Νομίζω ότι υπάρχει αυτά, μια ΑΕ με το γιο του. Αυτά. Καλά τώρα. Εγώ δεν είμαι πρόσωπο κανένα. Αφανίσαι εγώ διαμαρτύρομαι για την υποκρισία. Θα την κάνουμε όσο λέω. Αυτό λέω. Μας λέει κύριε Καλοκαιρινέ, πάμε στο διάλειμμα σύντομα για να συνεχίσουμε.